φόντο βέβαια την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεπεράσαμε το φράγμα των 5.000. 5.449 ακριβώς. Σήμερα τα κρούσματα. Έχουμε ξεφύγει. Ακούσαμε και τον κύριο Βιτοράκη, τον μέλος των πνευμονολόγων εκεί στα Χανιά, να μας αναλύει την όλη κατάσταση. Αλλάζει και το σκηνικό με τα self-test σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Mm-hmm. Σωστά, πάμε Βάλια. Να δούμε ακριβώς τι πρέπει να γνωρίσουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Πάμε στον κύριο Μπελαδάκη, τον επικεφαλής, τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου. Κύριε Μπελαδάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Τι αλλάζει από σήμερα? Από σήμερα μπαίνει στη ζωή της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως είπατε, το EduPass. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία οι γονείς των μαθητών, όπως ακριβώς δεν αλλάζει κάτι στο self-test τα οποία πραγματοποιούνταν τις ημέρες που πραγματοποιούνταν, απλά από σήμερα και μετά είναι υποχρεωμένοι οι γονείς να μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test. Κατά συνέπεια, έρχεται μία ακόμα επιπλέον υγειονομική θωράκιση στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί ο κάθε διευθυντής του σχολείου, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να γνωρίζει ποιους μαθητές πρέπει να έχει, πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή για να είναι στο χώρο του σχολείου. Υποχρέωση για να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να δηλώνουν είναι και οι μαθητές, είναι οι εκπαιδευτικοί, όπως επίσης και το βοηθητικό προσωπικό που εργάζεται στο σχολείο, αλλά είναι επίσης και οποιοδήποτε μπαίνει στον χώρο του σχολείου, ακόμα και οι φοιτητές, δηλαδή μπορεί να κάνουν πρακτική άσκηση, είναι υποχρεωμένοι να μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα και να δηλώνουν τα στοιχεία τους και το αρνητικό τεστ το οποίο έχουν. Εάν τώρα κάποιο από τα τεστ αυτά βγει θετικό, τότε είναι υποχρεωμένοι οι μαθητές ή αντίστοιχα και οι εκπαιδευτικοί μέσα σε 24 ώρες να επαναλάβουν μοριακό τεστ και στη συνέχεια, εφόσον το τεστ αυτό βγει θετικό, τότε μπαίνουν σε διαδικασία περιορισμού. Να πω βέβαια ότι το 24ωρο αυτό μέχρι να γίνει το τεστ το ιατρικό είναι σε κατοίκον περιορισμό. Εφόσον όμως βγει αρνητικό, μετά από 24 ώρες επιστρέφουν κανονικά στη διαδικασία. Άρα λοιπόν, επίσης, κύριε Μπελαδάκη, πέραν ναι. της αλλαγής, ότι αλλάζει, μπαίνουν οι γονείς σε άλλη πλατφόρμα και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Ναι. Η όλη διαδικασία γίνεται κανονικά και πρέπει κανονικά. Να, τα παιδιά, οι μαθητές, να παίρνουν εκτυπωμένο χαρτί για να πηγαίνουν στο σχολείο και πάλι. Μπορούν να εκτυπώσουν το αποτέλεσμα του τεστ. Γιατί αυτή η αλλαγή έχει να κάνει με τη συμμετοχή τους στο δημοτικό σχολείο, στο δημόσιο σχολείο. Εάν ένα παιδί πρέπει να πάει σε φροντιστήριο ή σε εξωσχολικά μαθήματα, τότε θα πρέπει να κρατάει τυπωμένη την κάρτα με το αρνητικό self-test, γιατί πρόσβαση στο EduPass έχουν μόνο οι διευθυντές των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης. Αν θέλετε, αυτό που αλλάζει σε σχέση με τη φιλοσοφία όταν ο γονέας μπήκε το δηλώσει στο EduPass είναι ότι εκχωρεί το δικαίωμα στον διευθυντή της σχολικής μονάδας να έχει πρόσβαση σε αυτό το στοιχείο που έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα. Άρα δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος εκτός από το διευθυντή της σχολικής μονάδας του δημόσιου σχολείου να έχει πρόσβαση σε αυτά. Άρα ο μαθητής, αν θέλει να συνεχίσει να συμμετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες, πρέπει να κρατάει εκτυπωμένο την κάρτα με το αρνητικό τεστ. Οπότε για το σχολείο δεν είναι υποχρεωτικό αύριο να κρατάει χαρτί εκτυπωμένο μαθητής? Όχι, το επιδεικνύει. Κοιτάξτε, επειδή πρέπει να είναι στην είσοδο και να ελέγχεται ποιος εισέρχεται, μέχρι να γνωρίζει, ας πούμε, ο εφημερεύον εκπαιδευτικός, καλό είναι να το κρατάει και να το επιδεικνύει. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπει και να το δηλώσει ψηφιακά στο EduPass. Ναι, στο EduPass. Μάλιστα, να κύριε Μπελαδάκη, βέβαια, ολοκληρώστε. Να πω, επειδή άκουσα και την δισογραφία γενικότερα που έχουμε μια αύξηση. Εκεί θα πήγαινα, κύριε Μπελαδάκη, ακριβώς. Ναι, ναι. Η συμβουλή σας, λοιπόν, η προτροπή σας και το σκηνικό στην εκπαιδευτική κοινότητα, πώς διαμορφώνεται? Καταρχήν, και μέσα από την εκπομπή σας, πολλές φορές έχουμε ζητήσει στον κόσμο να συνταχθεί και να στηρίξει αυτά που λένε οι ειδικοί. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ακούμε όμως και οφείλουμε να στηρίζουμε αυτά που λέει η επιστημονική κοινότητα. Θα σας πω όμως, είναι αξιοσημείωτο, μέχρι τώρα τι κρούσματα είχαμε εμείς, ας πούμε, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου, που είναι από τις μεγαλύτερες διευθύνσεις, μια από τις μεγαλύτερες διευθύνσεις της Ελλάδος. Θα σας πω λοιπόν ότι ο μέσος όρος των κρουσμάτων που καταγράφουμε
και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς κάθε φορά που γίνεται η καταγραφή, με εξαίρεση στις 25 Δεκάτου που είχαμε 7 μαθητές και ένα εκπαιδευτικό, στις 26 είχαμε ένα μαθητή, ένα εκπαιδευτικό, στις 27 καταγράφηκε ένας μαθητής. Ο μέσος όρος δηλαδή είναι ένας ή δύο μαθητές. Κατά συνέπεια, σε ένα σύνολο 27.000 μαθητών, ελάχιστο, ο ένας είναι απειροελάχιστο. Βλέπουμε δηλαδή, και αυτό... Και είναι και θετικό, θέλετε, αυτό. Είναι πολύ θετικό, είναι πολύ θετικό το ότι στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενός νομού, του νομού Ηρακλείου, που είναι ένας μεγαλύτερος νομούς, έχουμε περιορίσει και την εμφάνιση των κρουσμάτων, αλλά και, αν θέλετε, την εξάπλωση. Βέβαια, αυτό είναι σχετικό, διότι εμείς είμαστε αποδέκτες του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και αν η κοινωνία ξεφύγει λίγο, τότε σίγουρα θα έρθει και σε εμάς αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρι τώρα, στα σχολεία μας ο μαθητής δεν κινδυνεύει, ο μαθητής προσπαθούμε και προλαβαίνουμε καταστάσεις και τέλος πάντων τηρούνται υγειονομικά μέτρα, τα οποία ίσως δεν τηρούνται στο γενικό πληθυσμό. Πάντως σε κάθε περίπτωση όμως τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά. Είναι αυτό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, ότι σε επίπεδο Κρήτης κινούμαστε σε πολύ καλό σημείο. Δεν έχουμε πολλά κρούσματα, δεν έχουμε πολλές νοσηλίες. Εγώ θα πω αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα, τα δεδομένα αλλάζουν. Λίγο πάντως, να αφαιθούμε, λίγο να ξεχαστούμε. Ο κύριος Μπελαδάκης δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Τώρα, αναφορικά με τα self-test, κύριε Μπελαδάκη, τα προμηθεύονται από σήμερα οι γονείς. Ναι. Αλλά θα πούμε ότι και εμείς, εδώ στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας έχουμε ένα αριθμό self-test για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε σχολεία με θετικά, δηλαδή με κάποιο θετικό αποτέλεσμα, και τροφοδοτούμε τα σχολεία ώστε να κάνουν πολύ πιο συχνά τεστ οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος. Μέχρι τώρα τα έχουμε πάει καλά και υπάρχει μια τροφοδοσία προς τα σχολεία, αλλά και υπάρχει και ένα απόθεμα για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε κάποιο πρόβλημα. Να σας πω βέβαια, επειδή αναφέρθηκα πριν, ότι εκεί που είχαμε τα 7 παιδιά σε μία μέρα ήταν από ένα συγκεκριμένο σχολείο. Δηλαδή έτυχε στο αντίστοιχο τμήμα και υπήρχε μια μεταδοτικότητα. Δεν έχουμε δηλαδή πολλά διαφορετικά σχολεία στην ενδοχώρα είτε στο Ηράκλειο. Η περίπτωση είναι μία περίπτωση σε ένα σχολείο. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Αυτός είναι περίπου ο κανόνας. Ωραία. Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο. Μιλάμε για self-test, μιλάμε για διαχείριση πανδημίας μέσα σε εκπαιδευτικές μονάδες. Με τα κενά, τι γίνεται, κύριε Μπελαδάκη, αναφορικά με τις φάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών, τι νέο έχουμε? Κοιτάξτε, σε ένα νομό όπως είναι ο νομός Ηρακλείου, που όπως είπα πριν είναι από τους μεγαλύτερους της Ελλάδος, όταν έχει 4.000 εκπαιδευτικούς, καταλαβαίνετε, αν πάρουμε αυτό το πληθυσμό ως δείγμα στατιστικό, θα έχουμε πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικών που είτε θα έχουν μία άδεια κοίησης στο κοιτού, είτε επαπειλούμενης εγκυμοσύνης, είτε μία άδεια για μία επέμβαση, μικροεπέμβαση ή για μία ασθένεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάντα αλλαγές και σίγουρα πάντα θα υπάρχουν και κάποια κενά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους, στην ουσία δεν έχουν κενά. Υπάρχουν κάποια λίγα κενά σε επίπεδο ειδικοτήτων, σε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες περιμένουμε να έρθουν ώστε να ομαλοποιηθεί λίγο η διάθεση των ωρών και ένα να κλείσει λοιπόν το πρόγραμμα. Ένα αναμονή, λοιπόν. Βέβαια. Και μάλιστα, να πούμε ότι από σήμερα προμηθεύονται οι γονείς και οι μαθητές self-test από τα φαρμακεία, ακριβώς. Και το Σάββατο 6 του μήνα, τα οποία και θα έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τις ανάγκες έως και 22 του Νοέμβρη. Κύριε Μπελαδάκη, βέβαια, να σε ευχαριστήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, αν μου επιτρέπετε, να κάνω κι εγώ μια έκκληση, να πάμε να εμβολιαστούμε. Βεβαίως, ήδη οι εκπαιδευτικοί έχουν ξεκινήσει με την τρίτη δόση, αλλά αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα το ξανασκέφτονται και δεν έχουν εμβολιαστεί, ας μας προβληματίσουν τα αποτελέσματα που ακούσαμε από τους ειδικούς πριν λίγο από την τηλεόραση και να δούμε πώς θα ξεφύγουν μια ώρα. Και το ποσοστό των ανθρώπων που δίνουν μάχη για την ίδια τους τη ζωή σε εντατικές χώρες. Να σε ευχαριστήσω πολύ.